Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο Warboy 2013. Και χθες έγινε κάτι που άλλαξε τη ζωή μου. Ναι, έγινε η έκδοση 1.19 The Wild Update. Και θα αρχίσετε, καλά είστε και πάλι έλεξε skin ρε φίλε. Βαρθήκαμε έτσι να άλλαγε skin σου. Όχι παιδιά, δεν έχει αλλάξει skin. Είναι το anniversary skin, ή για όσους δεν ξέρω αγγλικά, το επαιτειακό skin του καναλιού. Με αυτό, αυτό θα κάνουμε βίντεο, για την πρώτη και την νέα επεισόδια σεζόν του Village Live. Παρακαλώ, το κάψες. Επαιτειακά σεζόν του Village Live και πολλά άλλα. Σήμερα, εγώ και ο Σώτης θα σας παρουσιάσουμε τι πρέπει να ξέρετε για την 1.19. Πάμε, Σώτη, έλα. Κάτσε να. Όχι, δεν βγάζω πανοπλία, είμαι όμορφος. Να σε κρατάει όμορφη, σε στίβο. Έλα, πάμε στη μεγάλη πεδιάδα. Εδώ πέρα, πίσω από το εργοστάσιο. Τι πίσω. Εργοστάσιο μέσα. Πρέπει να το σβήσεις τα χημικά μου αέρα μέσα. Τι είναι αυτά. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να συνέχεια. Το πρώτο. Λοιπόν, προσθέθηκε αυτό το νέο. Ένα νέο δέντρο είδος δέντρο. Ο μαγκροβίος. Δείξε το, το οποίο είναι κάπως έτσι. Α, περίεργο. Δεν μεγάλωσε. Ναι, δεν μεγάλωσε. Αλλά θα σας δείξω ένα κανονικό μαγκροβίο που προσθέθηκε στο χωριό. Σύρι που έχω κουβά. Απλά θα γεννήσω ένα βάτραχο, παιδιά. Ναι, Σώτη θα σας δείξω τώρα τι νέο προσθέθηκε στην ένα. Αλλά το κακό είναι ότι δεν βρήκα το αυγό του. Δεν βρήκες το αυγό του βατράχου. Ναι. Αχ, είσαι κατάσταση, τέλος πάντων. Προσθέθηκαν αυτά τα χαζά blocks όπως συμπεσμένη λάσπη και τούβλο λάσπης. Αιδία, παιδιά! Και δείτε πόσο δύσκολα σπάει το ένα και... Αυτό σπάει εύκολα, ρε παιδιά! Προσθέθηκαν βάρκες με σεντούκια. Επίσης και μαγκροβίος. Εδώ. Βλέπετε? Στέγιο, δεν με αφήνει να βάλω τα πράγματα μέσα στη τσέστη. Δεν ξέρω, είναι λίγο δύσκολος. Πρέπει να μπει ένας και μετά... Οπ! Να, στεναχωρέθηκα. Τι έγινε ρε? Σήμερα είπα να αφήσω τα τσεκούρια μου μέσα στο σπίτι. Επίσης προσθέθηκαν οι σανίδες μαγκροβίου. Αυτές εδώ. Και τώρα σε λίγο θα πάμε να δείτε τις κανονικά μαγκροβίου τέτοια. Αυτό θα αφήνω. Ωραία. Έχουμε αυτό. Και ρε τα κατσίκας, διάφορα. Προσθέθηκαν επίσης πόρτες και τράπτορς. Αυτό είναι το villager, το villager. Ναι, το δεύτερο, ναι. Κοίτα. Ποιο είναι? Το αναζήτηση. Αναζήτηση, οκ. Okay. Ωραία, πάμε να σας δείξω ένα μαγκροβίο για να καταλάβετε λίγο τι σοϊ μπλοκ είναι αυτό. Τι και τι σοϊ πράγμα είναι αυτό. Στα πράγματα που, που πρέπει να ξέρετε για την 1.19. Αυτά εμείς τα. Βλέπετε αυτό το τεράστιο δέντρο. Ναι, αυτός είναι, αυτό είναι μαγκροβίος. Τι είναι η λαχτάρα? Βλέπετε αυτό το, αυτό το περίεργο παράξενο δέντρο. Ναι, είναι το νέο δέντρο της Wild Update. Έχουμε επίσης, μια πηξίδα. Επίσης έχουμε το ηχόθρασμα, διάφορα σκάλκ, βατραχόφωτα. Τι έχουμε επίσης, θα σας ανατρέψει τη ζωή. Και αυτά τα δύο mobs. Λοιπόν, αυτό είναι εδώ. Ο βοηθός. Όριστε τον κουβά, πάμε. Thank you. Βοηθέ. Βοηθέ, πάρ' την πηξίδα και ακολούθησε. Ναι, μου. Ο βοηθός σου βοηθάει σε διάφορες δουλειές. Έλα, βοηθέ! Δε, είσαι, εγώ είμαι τεμπέλης και εσύ είσαι βοηθός. Ο βοηθός μπορεί να πάρει τα πάντα. Όχι ζώα και βουλέντες, βέβαια. Βοηθέ, αλλά, που πας! Αλλά μπορεί να σε βοηθήσει σε όλες τις δουλειές. Ας σας δείξω. Βοηθέ! Ας δώσω ένα παράδειγμα. Πάμε στο σπίτι μου. Βοηθέ, μη φεύγεις. Όπως βλέπετε, το σπίτι μου το μεγάλωσα. Βοηθέ. Στέλνω βοηθός μου, είναι κακούργος. Okay. Άντε μπράβο. Θέλω κάτι που να τον βοηθάει στην επίθεση. Στο μάδα ξερλάνε τον κόσμο, ξερλάνε τον κόσμο. Άγω και αντίσταση. Ωραία, θα δώσουμε στον βοηθό μας αυτό το μαγειμένο σπαθί. Πάρε μικρέ, πάρε. Βλέπετε, και τώρα, Σώτη, ετοίμασες αυτό που πρέπει να βάλουμε το τέρας. Ναι, το τέρας. Αλλά δεν είναι εδώ, ακολούθησέ με. Το τέρας των νεκρών. Το τέρας προστάτης. Θα το δείξει. Θα αυτό το δείτε. Αυτό που περίμεναν όλοι εδώ και αρκετό καιρό. Περιμένοντας όλοι το World Update να βγει, συνέβη κάτι τρομερό. Θα το δείτε. Έχουμε ένα νέο boss στο Minecraft. Δεν έχουμε μόνο το Nether Dragon, το Wither ή έστω το Raid. Περίμενε. Τώρα έχουμε και το Warden. Ακολούθησέ με. Το Warden είναι το μεγαλύτερο τέρας.
Υπάρχει μια αριστερή ζωή στις αρχές πόλης και θα το μάθω. Ωραία, φίλε, γιατί βρέχεις. Πού είναι? Η τρύπα, πιο μπροστά. Κοίτα, μην πέσεις μέσα. Εδώ? Ναι. Το γόντερ, ναι. Είναι... Αυτό! Τέρας. Α, τι μου συνέβη! Κατσέκαμε. Σκοτάδι! Α, δεν βλέπω! Στέλιο! Ούτε ακόμα σε έχει πάρει στο σκοτάδι mode. Χρειαζόμαστε τα σπαθιά μας για να πολεμήσουμε το Warden. Είναι δύσκολο. Δεν ξέρω πού είναι το φίλαντ. Την πάει πολύ δυνατά. Είναι προς τα δω. Τελείωσες εμένα. Θέλω ένα βιβλικά δεύτερα. Τρία, δύο, ένα. Προσπαθώ. Στέλιο. Ακολούθησέ μου. Ναι, παιδιά, το Warden είναι ένα πολύ δύσκολο τέρας. Είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Έχει δυνάμεις που τι κάνει ένας Wither, ένας Ender Dragon, ένας Guardian. Πώς θα φύγουμε με αυτό το σκοτάδι? Ούτε εκείνο δεν βλέπουμε. Το Warden μπορεί να είναι δύσκολο, παιδιά. Αλλά θα σας δείξουμε και κάτι άλλο. Θα πάμε να δούμε ένα biome μακροβίου. Να δείτε λίγο καλύτερα πώς είναι αυτά τα μέρη εκεί πέρα. Και επίσης να σας πω. Σότι, θέλετε να κάνω μια ενημέρωση στο κανάλι. Ναι. Από εδώ και πέρα θα κάνουμε Q&A στο κανάλι. Ναι. Απλά γράψτε στα σχόλια ερωτήσεις προς τα εμένα και εγώ θα τις απαντήσω κάποια στιγμή. Πότε είναι διακοπές, οπότε ας περιμένετε κανένα vlog, αν τύχει κάτι τέτοιο. Επίσης, κάντε like και εγγραφή και πάμε να δούμε τον Bam Μακροβίου. Ωραία, παιδιά, είμαστε τώρα σε ένα δάσος μακροβίου σε Creative Mode, σε έναν πάρα πολύ ευρύτερο κόσμο. Στα Seeds τώρα μπορείτε να βρείτε το Deep Dark, το Mangrove Swamp, που είναι αυτό που μόλις τώρα έχουμε εδώ, και επίσης έχουμε το Deep Dark, τα οποία νομίζω να πούμε εκεί πέρα θα μπορούσαμε να βρούμε το Warden. Τέλος πάντων, ήθελα εδώ πέρα για ένα λόγο. Όχι μόνο να σας δείξουμε αυτό το εκπληκτικό biome, αλλά να σας δείξουμε, να δούμε αν υπάρχει νέο skin villager. 3, 2, 1. Ε? Δεν ξέρω, βρε. Όπα. Κανένας. Τι περιμένεις? Περιμένω ότι θα υπάρχει νέο skin. Mojang, κάνε αυτή την αλλαγή. Έχω το σήμα σας πάνω στην μπλούζα του επιτυχιακού skin. Mojang! Θα σφαχτείτε. Ναι, μόνο. Κατέβα να βρεις για το Wither. Τέλος πάντων, παιδιά. Θα μάθουμε περισσότερα για το Warden σε άλλο βίντεο. Σε άλλο βίντεο θα μιλήσουμε κανονικά για το Warden και θα κάνουμε ένα βίντεο αφιερωμένο σε αυτόν. Ναι. Εντάξει. Σκοτώνοντάς τον. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Σωτής! Σωτούλης! Ούτε ένα βίντεο. Γράψτε σχόλια. Γεια σου, Ντερμαν. Και μην ξεχνάτε, γράψτε σχόλια. Γράψτε σχόλια για το Q&A και τα λέμε.